Δεν είναι μόνο η λειψιδρή αλλά και η κεραυνοί οι οποία επιδίνωσαν τα προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές του Ρακλείου καθώς η πτώση κεραυνών προκάλεσαν λειτουργικά προβλήματα στο πεδίο των γεωτρήσεων στην περιοχή των Μαλίων το Σαββατοκύριακο. Είχαμε προβλήματα Σαββατοκύριακο με την κακοκαιρία και ειδικά στην περιοχή του το Μαλίων. Εκεί υπάρχει ιδιωτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΗ το οποίο τροφοδοτεί με ρεύμα την περιοχή, το, πάνω στι γεωτρήσει και το, γενικό, το κεντρικό αντιοστάσιο των Μαλλιών, που στέλνει νερό στον παπατή του, στο του μετόχη, στι δεξαμενέ. Εκεί πέρα δημιουργήθηκε, υπολειτουργούσαν εχθέ, οι τρει γεωτρήσει λειτουργούσαν μόνο, με αποτέλεσμα να, να έχουμε λίγο νερό. Ο κεραυνό έχει πετρεφαλίδω, και δεν έχουν κουζουλαθεί και δεν τα έχουν τα κάνε. Ούτε ενδιαφέρονται. Εδώ υπάρχουν ένα σωρό παιδιανθρώποι. Είμαστε 96 οικογένειε. Όλο ο κατσαπά και όλο ο κόσμο λιμοχτονούμε. Λι, 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 το αυτό πράγμα που έχει μαζί στην Θεό στο νερό και δεν το έχουμε. Δεν έχω, δεν έχω νερό να πληθώ. Εγώ έχω 83% αναπηρία. Έχω ένα κοριτσάκι με σύντρομο μία αναπηρία. Κάνω το παιδί μου μπάνιο με εμφιαλωμένο γιατί δεν έχω δύναμη να πάρω ντεπόζιτο. Λοιπόν, με εμφιαλωμένα νερά. Πήρα 20 εξάδες χθε, έχω τρει σήμερα. Τι άλλο μπορώ να πω. Ας κάνουν μία παράκληση και μία κατανόηση να μας βοηθήσουν με αυτό το νερό. Σε Αλικαρνασό, Κατσαμπά, Καρτερό, Καλυθέα, Πρασά και Αγία Κατερίνη, δημότες λένε το νερό νεράκι. Με την κατάσταση ωστόσο να είναι ακόμη πιο δραματική στις εργατικέ κατοικίε του Κατσαμπά, όπου οι δημότες δεν έχουν νερό από την περασμένη Πέμπτη. Επιπλέον το σπάσιμο αγωγού στην περιοχή των Μαλίων επιδίνωσε το πρόβλημα, το οποίο τρίτωσε με τους κεραυνούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα μία εβδομάδα τη μία, 15 μέρε την άλλη, 20 μέρε την άλλη. Και ελάτε να σα δείξουμε λογαριασμού να δείτε. 70 ευρώ, 100 120 ευρώ. Μόλι έρχεται το νερό 120 ευρώ και είναι τα 80 ευρώ τέλεια αποχέτευση. Εγώ προλίγου μίλησα και μου είπαν ότι έχει ζημιά ο αγωγό των μαλλίων. Και πριν ένα μήνα πάλι ο αγωγό των μαλλίων. Θέλει λέει αντικατάσταση, αλλά πού θα βρουν τα λεφτά να τον αντικαταστήσουν. Εμεί τι φταίμε όμω και πληρώνουμε. Εμεί όταν είχαμε 15 μέρε διακοπή, τα νερά όμω τα πληρώναμε κανονικά. Έχουμε πολύ έλλειψη στο νερό. Εγώ έλειπα 5 μήνε, ήρθα, νερό δεν βρήκα να κάνω τι δουλειέ μου. Έχουμε πολύ άγχο με αυτό το νερό. Είναι πραγματικά τραγικό διότι το Σάββατο είχαμε ένα μεγάλο, μια μεγάλο σπάσιμο στον αγώ των μαλλιών. Αποκαταστάθηκε το Σάββατο μεσημέρι η βλάβη αυτή. Λόγω των κεραυνών υπήρξαν λειτουργικά προβλήματα σε γεωτρήσει, για τι οποίε η ΔΕΙΑΗ συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των βλαβών, υποστηρίζει ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΗ, ενώ παράλληλα να ζητούνται λύσει με φόντο τη λειψιδρία. Οι τρει δουλεύουν, οι τρει δεν δε, δε λειτουργούν ακόμα. Ακόμα ένα από το πρωί είναι τα συνεργεία τη ΔΕΙΑΗ μαζί με τι έχουν ζητήσει από τη ΔΕΗ να μπορέσουν να μα βοηθήσουν. Στόχο είναι η επέκταση των δικτύων τη προ ώστε σε κρίσιμε περιόδου. Να εξασφαλίζονται ποσότητε νερού για τις ανάγκε του Ηρακλείου.